Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γραφείο του, στην Αντιπεριφέρεια, με τον Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, εκπομπή παρεμβάσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε δύο συνεδριάσεις πολύ σημαντικές που έγιναν αυτές τις ημέρες, φυσικά λόγω τηλεδιάσκεψης, τεχνικό πρόγραμμα. Τεχνικό πρόγραμμα και σχέδιο δράσης. Και σχέδιο δράσης. Είναι οι δύο από τις τρεις κορυφαίες συνεδριάσεις ουσιαστικά του Περιφερειακού και Συμβουλίου. Και την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε τον προϋπολογισμό και κλείνει. Και προϋπολογισμό και κλείνει. Έτσι ακριβώς. Όλα φυσικά γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Για πέστε μου τώρα, τι έγινε με το πρώτο θέμα, με το τεχνικό πρόγραμμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα, κύριε Φυλακτέ, νομίζω ότι έχουμε καταθέσει. Καταρχήν, το τεχνικό πρόγραμμα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Μέσω αυτού αναπτύσσεις κάθε σκέψη γύρω από τις υποδομές, είτε είναι κτίρια, είτε είναι εθνικοί δρόμοι, επαρχιακοί δρόμοι, είτε είναι καθαρισμός ρεμάτων και όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχουμε στη δικαιοδοσία μας βάσει νομοθεσίας. Μικρές και μεγάλες δράσεις δηλαδή ουσιαστικά. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν επάνω η κλειψίδρα γύρισε ανάποδα. Η Δράμα που ήμασταν, θα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ένας παραγωνισμένος νομός σε επίπεδο έργων, απορρόφησης χρηματοδότησης έργων, μεγάλων έργων, αυτή τη στιγμή η Δράμα πρωτοστατεί. Και αυτό το λένε οι αγαπητοί συνάδελφοί μου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες. Είναι σημαντικό για μας εδώ στη Δράμα. Αυτό βέβαια το καταφέραμε με πολλή δουλειά και αυτή η δουλειά αναδεικνύεται. Θα σας πω λοιπόν ενδεικτικά ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό έργων σε επίπεδο περιφέρειας. Μιλάμε για 435 έργα. Σε όλη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια. Με 235 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν Δράμα έχουμε μια μεγάλη μερίδα. Τεχνικό πρόγραμμα του 21 και μόνο, έτσι. Κοιτάξτε, μιλάμε για το 21, αλλά από το 20 στο 21 υπάρχουν μεγάλος αριθμός έργων. Γιατί πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης ότι έργα της τάξης των εκατομμυρίων δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα χρόνο. Άρα, πολλά από τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη είναι συνεχιζόμενα και έχουμε και τις νέες προτάσεις. Εμείς λοιπόν εκεί έχουμε ένα μεγάλο αριθμό σε συνεχιζόμενα έργα και έναν αριθμό πάλι μεγάλο, με πολλά εκατομμύρια, ως νέες προτάσεις, οι οποίες ήδη είναι σε εξέλιξη και μέσα στο 2021 θα δημοπρατούμε και εκτελούμε. Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης έδωσε ένα στίγμα για κάθε περιφερειακή ενότητα από ένα μεγάλο έργο. Εμείς ήμασταν πολλαπλάσια το ένα μεγάλο έργο μας και έχει να κάνει με την ανατολική είσοδο της Δράμας, με την ανισόπεδη γέφυρα όπως έχουμε εξαγγείλει, ένα έργο του τάξης των 19 εκατομμυρίων. Από αυτά τα 19 εκατομμύρια, το 1.300 έχει να κάνει με τις απαλωτριώσεις 43 στρεμμάτων στην περιοχή, έτσι ώστε να εκτελεστεί το έργο, να κατασκευαστεί το έργο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κτηματολογικούς πίνακες για το ποσό που προανέφερα και ήδη έχουμε και ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι το έργο έχει ξεκινήσει. Περνάει από το 20 πλέον στο 21 και στις αρχές του 21 θεωρώ, αφού έχουμε ήδη στην κατοχή μας έτοιμα πλέον τα τεύχη δημοπράτησης, δημοπρατούμε το κατασκευαστικό κομμάτι. Μάλιστα, δηλαδή θα είναι ένα έργο το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται. Βεβαίως. Μέσα στην τετραετία. Μέσα στην τετραετία δύσκολο σίγουρα. Έργο, δύσκολο έργο, μεγάλο έργο, 19 εκατομμυρίων. Από εκεί και πέρα. Άρα δεν το, να μην το ξεχάσουμε αυτό το έργο. Όχι, δεν ξεχνάμε. Θα το δούμε να γίνεται. Κύριε Φυλακτέ, ό,τι ανακοινώνουμε τουλάχιστον εμείς και εγώ με την ευθύνη που έχω ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης, να ξέρετε, πάντα μιλάμε με στοιχεία. Δηλαδή, στις επόμενες περιφερειακές εκλογές, αυτό το έργο της ανισόπεδης θα έχει διαμορφωθεί και θα κατασκευάζεται. Θα κατασκευάζεται, δεν θα έλεγα ότι μπορεί να τελειώσει. Δεν είναι μεγάλο τελειώσει, έργο. Εντάξει, είναι και δύσκολο έργο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια απόσταση της τάξης των 2 χιλιόμετρων. Είναι από το ξενοδοχείο, από όσο μου είπατε. Και ξεκινάμε μετά από το σημείο του φαναριού, μετά τη διασταύρωση που στρίβουμε αριστερά για Κρακτίδη, είμαστε επί της 1ης Ιουλίου, από το φανάρι του Κρακτίδη που στρίβοντας αριστερά, βρισκόμαστε στο Φουσκωτό, έτσι στο μπαλόνι όπως ξέρουν όλοι, το προπονητήριο. Από εκείνο το σημείο και μέχρι το σημείο του ξενοδοχείου, όπως είπατε, εκεί που σήμερα είναι ο κυκλικός κόμβος, πηγαίνοντας για Καβάλα,
σε όλη αυτή την ανάπτυξη των 2 χιλιόμετρων έχουμε όλη αυτή την παρέμβαση, την κατασκευαστική που θα διαμορφωθεί έτσι. Ανισόπεδη. Θα είναι ανισόπεδη, θα είναι τρισκυκλική κόμβη, θα είναι μια άλλη εικόνα, μια άλλη διαχείριση, πάντα προς το καλύτερο και σε επίπεδο εικόνας αλλά και σε οδική ασφάλεια. Και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο και σημαντικό έργο το οποίο ήταν από τα έργα που ανέπτυξε στο τεχνικό πρόγραμμα ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Και μπήκαμε μετά εγώ ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης έχοντας και την ευθύνη όλη αυτή την εξέλιξη των έργων. Έτρεξα και ανέτρεξα σε κάποια έργα καινούρια. Δεν ήθελα να ξαναεπαναλάβω τα έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα. Έβαλα λοιπόν τον πύχη στα νέα έργα και είπα ότι ως νέα έργα στην Δράμα αυτή τη στιγμή οι προτάσεις για το 2021 είναι της τάξης των 25 εκατομμυρίων. Ποια είναι αυτά τα πιο σημαντικά? Να σας δώσω ένα στίγμα. Να σας δώσω ένα στίγμα για τα έργα που θα δούμε να ξεδιπλώνονται. Ανισόπεδη, ας πούμε, άκουσα στον χώρο της πρώην Softex. Κοιτάξτε, ανισόπεδη, όχι. Όχι. Το λέω γι' αυτό, κοιτάξτε. Κυκλικός κόμβος, συγγνώμη. Κυκλικός κόμβος. Ναι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε σχεδιάσει την ανισόπεδη. Δεν είναι ανισόπεδη, κυκλικός κόμβος είναι. Στα φανάρια πριν την Αθηναϊκή Χαρτοπία, βγαίνοντας δηλαδή από την... από τη Νέα Μισό και κατευθυνόμενη προς την Θεσσαλονίκη, έχουμε τα φανάρια, τον σταυρό που δημιουργεί, σε σχήμα σταυρού που δημιουργούνται στον περιφερειακό δρόμο. Επικίνδυνο σημείο που πρέπει να γίνει σίγουρα. Επικίνδυνο. Εκεί λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε σε σχεδιασμό. Σχεδιασμός λοιπόν. Έχουμε σχεδιάσει επί χάρτου, αλλά κάνουμε κάτι ακόμη καλύτερο από αυτό που σχεδιάζουμε στον Ξηροπόταμο και ήδη κατασκευάζουμε, γιατί εκεί έχουμε τη δυνατότητα να απλωθούμε. Υπάρχει δηλαδή ευρύτερα μεγαλύτερη εκμετάλλευση σε χώρο. Γι' αυτό και κάνουμε κάτι καλύτερο από τον ήδη υφιστάμενο κόμβο σε επίπεδο προς Καβάλα, όπως φεύγουμε, εκεί που είπατε που είναι το ξενοδοχείο, και ήδη σήμερα που κατασκευάζεται ο κόμβος στη διασταύρωση Ξηροποτάμου. Εκεί θα έχουμε καλύτερη ανάπτυξη. Έργα σημαντικά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τα οποία παίρνουν στο πρόγραμμα του 2021. Έργα σημαντικά. Έχουμε να κάνουμε με 1 εκατομμύριο, το οποίο ήδη έχουμε πάει στην Οικονομική Επιτροπή και θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2021, 1 εκατομμύριο που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, τη βελτίωση του δρόμου από τη διασταύρωση Βόλακα μέχρι την είσοδο του Νευροκοπίου, άρα κλείνουμε τον οδικό άξονα αυτό. Σημαντικότατη παρέμβαση. Ένα άλλο ποσό πάλι επί του άξονα αυτού από τα φανάρια της βιομηχανικής στον ήδη κόμβο που κατασκευάζουμε σήμερα. Και από το σημείο του έργου αυτού, της κατασκευής του κόμβου Ξηροποτάμου προς την περιφερειακό δρόμο, εκεί που ξεκινάει ο περιφερειακός, υπάρχει ένα ΒΕ, το οποίο ήδη έχουμε δημοπρατήσει. Θα ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του έργου από το Μάρτιο και μετά, με την καλυτέρευση των κυβερνητικών συνθηκών, των 700.000 ευρώ. Άρα μιλήσαμε για 1 εκατομμύριο, μιλήσαμε για 700.000. Μιλάμε για ένα έργο επίσης που είναι καινούριο, 1.290.000, για την βελτίωση της ασφάλειας. Και αυτά θα εξελιχθούν μέσα στο 2021. Βεβαίως. Για τη βελτίωση της ασφάλειας με 1.290.000 της ασφάλειας της γέφυρας του Παρανεστίου, της υφιστάμενης γέφυρας. Είναι διασφαλισμένο, έχουμε κάνει τα πάντα. Είναι θέμα δημοπράτησης μέσα στη νέα χρονιά. Για ένα επίσης ακόμη έργο που έχουμε για την ίδια περιοχή και το ίδιο σημείο, 404.000, για τη μελέτη νέας γέφυρας Παρανεστίου, και αυτό θα εξελιχθεί μέσα στο 2021. Είναι καινούργιες χρηματοδοτήσεις αυτές που σας λέω. Απλά μελέτη εδώ, γιατί απαιτείται μελέτη για να κάνεις καινούργια Βεβαίως. Γέφυρα. Πάντως, ήδη υπάρχουσα γέφυρα είναι και ασφαλής. Το λένε και οι φορείς εκεί του Παρανεστίου. Είναι ασφαλής, αλλά πρέπει να τη φτάσουμε σε ασφάλεια απόλυτη. Και με αυτό το 1.290.000 θα φτάσει σε αυτή την ασφάλεια. Επίσης, να πω, γιατί βρισκόμαστε στη μεριά από Δοξάτο προς Παρανέστη, να πω ότι έχουμε την νέα χρηματοδότηση για την οριοθέτηση του ξεροχυμάρου, ξεκινώντας από τη γέφυρα του Δοξάτου και φτάνοντας μέχρι την κοινότητα Νικηφόρου, Δήμος Παρανεστίου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το πολύ πληγωμένο κομμάτι, πρέπει να πούμε, στο χύμαρο. Πάρα πολύ. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εκεί. Αν οριοθετήσουμε πλέον με αυτά τα χρήματα που έχουμε διασφαλίσει όλο αυτό το μεγάλο τμήμα του ξεροχυμάρου, μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη. Σήμερα δεν μπορεί να κάνει κάποιος ανάπτυξη γύρω από τον ξεροχύμαρο. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν επιτρέπουν. Θα σας έλεγα αμέσως μετά ότι έχουμε τη νέα εξέλιξη
με τη νέα χρονιά και δεν ξέρω αν προλάβουμε τώρα, της καινούργιας γέφυρας ως μελέτη 200.000 για την κατασκευή νέας γέφυρας στο σημείο του Αγκίτη, στα όρια του νομού. Δράμας Σερών. Στα όρια και της περιφέρειας και των νομών. Να σας πω, να σας δώσω άλλο ένα στίγμα που διασφαλίσαμε 500.000 ακόμη για βελτίωση όλων των επαρχιακών και εθνικών τμήματων τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Αυτό είναι ένα γενικός κωδικός και το χρησιμοποιούμε σε σημεία που χρειάζεται να επέμβουμε. Σε όλο το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, επαναλαμβάνω. Επίσης, φρεσκάρεται το οδόστρωμα, κλείνουν λακκούβες, εκεί όπου είναι έργα περιφερειακά φυσικά. Επίσης, έχουμε ήδη ανάδοχο εργολάβο, νέο έργο, 400.000 πάλι στην οδική ασφάλεια, αλλά αυτό αφορά το κομμάτι Δράμας μέχρι και τα όρια Ξάνθης. Δράμα, Αδριανή, Παρανέστη, στα όρια Ξάνθης σταματάμε. 400.000, οδική ασφάλεια. Ως νέο έργο επίσης, έχουμε διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, πάλι για το Παρανέστη να μιλήσω, να μείνω στο Παρανέστη, έργο που αφορά Άνω Θόλο Διπόταμα, κοινότητα Διποτάμων, όλες τις καταπτώσεις, έχουμε ανάδοχο εργολάβο, είναι ένα έργο που θα ξεδιπλωθεί πάλι κατασκευαστικά μέσα στο 2021, για ένα έργο το οποίο περίμενε πολλά χρόνια η κοινότητα Πρασινάδας, έχουμε ήδη από το ΠΟΥΔΟΕ, για να λέμε, άμα θέλετε, πρόγραμμα δημοσίων, πρόγραμμα δημοσίων και το σημείο απορρόφησης. Η σύλληψη Πρασινάδα ανήκει στο Παρανέστη, αλλά είναι σε μακρινή απόσταση από το Παρανέστη, πάνω από 20 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Είναι μακρινά. Είναι στα 20 χιλιόμετρα. Πιο απόμακρη κοινότητα ουσιαστικά. Πιο απόμακρη, αλλά ξέρετε, αυτά τα χωριά χρήζουν της προστασίας και της όποιας έννοιας της δικιάς μας. Έτσι, πρέπει να νοιαζόμαστε για αυτά τα σημεία. Υπάρχει ένας πληθυσμός που αν δεν νοιαστούμε θα φύγει και αυτοί είναι οι ακρίτες μας που πρέπει να τους προσέξουμε. Εκεί λοιπόν χρηματοδοτούμε από το ΠΟΥΔΟΕ ένα σημαντικό σημείο σχεδόν εντός του οικισμού μιας υποχώρησης του δρόμου η οποία χρήζει άμεσης παρέμβασης με ένα ποσό της τάξης των 75.000. Είμαστε στη φάση της δημοπράτησης. Μέσα στο 2021 θα δούμε και αυτό το έργο. Και μικρά και μεγάλα έργα, μια μίξη γίνεται. Μια μίξη. Έχουμε και άλλα πολλά σημαντικά. Να πάμε, θέλετε, σε επίπεδο Δράμας, Δήμου Δράμας. Μικρά έργα. 183.000 χρηματοδοτούμε το κοινότητα Νικοτσάρας Καλού Αγρού. Τον ενδιάμεσο αυτό δρόμο δεν μπορούσε να το σηκώσει ο Δήμος στις πλάτες του, ούτε καν οι κοινότητες, γιατί υπάρχει μια υποχρηματοδότηση. Το πήραμε λοιπόν αυτό και το χρηματοδοτούμε εμείς ως περιφέρεια. Στην κοινότητα Κουδουνίων, αντίστοιχα ένα έργο της τάξης των 100.000. Να μείνουμε στο Δήμο Δράμας, κοινότητα Σκαλωτής και εκεί τείχο υποστήριξης, αντιστήριξης του δρόμου. Δεν είναι μεγάλα ποσά, αλλά χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Δεν είναι απαραίτητο μόνο τα μεγάλα έργα και τα μικρότερα έργα έχουν κοινωνικό όφελος και κοινωνικό και κερδίζει κοινωνία. Δήμος Νευροκοπίου. Δήμος Νευροκοπίου. Θα σας πω μια άμεση παρέμβαση που θεωρώ ότι το επόμενο μικρό διάστημα, αυτού του μήνα, έχουμε βάλει ένα ποσό των 70.000 να μιλήσουμε λίγο για την είσοδο από την Ενδοχώρα, από τα Βαλκάνια, από τη Βουλγαρία. 70.000, όσοι έχουν περάσει έχουν αντιληφθεί ότι το οδόστρωμα επί της περιοχής του Τελωνίου μας έχει τα χάλια του. 70.000. Ήδη είμαστε στην εξέλιξη μιας ακόμη νέας δαπάνης των 55.000, συντήρηση, βελτίωση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών για τη σύραγγα. Ο ανάδοχος εργολάβος ήδη είναι εκεί και δουλεύει. Αυτά τα ποσά όλα τα τρέξαμε μέσα στο 20 και πάμε και τα ξετυλίγουμε μεταξύ 20 και 21. Και πρέπει να πούμε ότι η σύραγγα μοιράζεται ουσιαστικά στα δύο κράτη. Ένα μικρό κομμάτι ανήκει στην γειτονική και φίλη χώρα της Βουλγαρίας. Ένα μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στην Ελλάδα και αναφέρεται φυσικά ότι η Περιφερειάρχη στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα από πλευράς της σύραγγας. Ικανοποιημένος από το πρόγραμμα. Να πω και άλλα για τον Ευρωκόπη. Έχουμε πάρα πολλά και στον Ευρωκόπη. Έργα τα οποία ήδη ζητήθηκαν και συνεννοηθήκαμε πάντα με τις τοπικές κοινωνίες. Θα έλεγα ότι τον Ευρωκόπη είναι μια περιοχή που πρέπει να προσεχθεί.
ήταν μια παραμελημένη περιοχή. Εκεί έχουμε, κύριε Φυλακτέ, ήδη σχεδόν στην ολοκλήρωσή της τις καταβόθρες, την άμεση απομάκρυση φερτών υλών, έτσι ώστε να μην βιώσουμε αυτά που βιώνουμε κάθε χειμώνα, μια απέραντη λίμνη, ειδικά ξεκινώντας από την κοινότητα Οχυρού. Ήδη έχουμε απομακρύνει με την εργολαβία που τελειώνει σχεδόν, μια εργολαβία της τάξης των 200.000 ευρώ. Να πούμε ότι ήδη έχουμε εργολάβο για το κομμάτι κάτω Βροντού, Όρια Σερών, βελτίωση και εκεί του οδικού αυτού άξονα, επαρχιακή οδός. Κυριολεκτικά κτενίστηκε όλος ο νομός, πρέπει να πω. Είμαστε σε κάθε σημείο. Μέχρι και στο δρόμο της κάτω Βροντού, ας πούμε. Εκεί ακριβώς. Κατεβαίνοντας την κάτω Βροντού, κάνουμε κάποιες βελτιώσεις στο κομμάτι που έχει να κάνει περιθώρι κάτω Βροντού. Είμαστε σε εξέλιξη όσο αφορά ένα μεγάλο ποσό που έχουμε στο Δήμο Κάτω Νευροκοπείου με τον καθαρισμό ρεμάτων. Έχουμε 4 διαφορετικούς κωδικούς που αφορούν κατά περίπτωση ρέματα, ξεροχυμάρους που κατεβαίνουν, όλοι αυτοί οδηγούνται στο λεκανοπέδιο, ξεκινώντας από την κοινότητα Κάτω Βροντού, Περιθώρη, Λευκόγια, Χρυσοκέφαλο, Βαθύτοπο, Κατάφυτο, Δασωτό, κάλυψα όλο το λεκανοπέδιο. Ακόμη και στην κοινότητα του Βόλακα. Και εκεί έχουμε ένα αντίστοιχο έργο. Απομάκρυση των νερών που κατεβαίνουν από τα σημεία τα οποία υπάρχουν οι υλατομικές εκτάσεις, περιοχές. Μπορώ να σας μιλάω επί ώρες πολλές. Ώρες πολλές, με τηλεοπτικούς χρόνους όσο πιο σύντομα γίνεται. Προσοτσάνη. Προσοτσάνη. Σημαντικό και οι παρεμβάσεις στην Προσοτσάνη. Μην ξεχνάτε ότι χρηματοδοτούμε εκεί την βελτίωση όλου του δικτύου ίδρυυσης εντός του Δήμου Προσοτσάνης, κοινότητα Προσοτσάνης, ένα ποσό της τάξης των 4 με 5 εκατομμυρίων. Την έδρα του Δήμου δηλαδή. Έδρα του Δήμου. Παρέμβαση, προηγουμένως ανέφερα την γέφυρα, την δημοπρασία της γέφυρας Αγκίτη που είναι στο Δήμο Προσοτσάνης. Να μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό το ξανατονίζω. Μην ξεχνάμε ότι ο οδικός άξονας αυτός που ήδη τελειώσαμε τα 3 εκατομμύρια έχει να κάνει με το βιομηχανική δράμας διασταύρωση Βόλακα, όλο αυτό το οδικό άξονα. Σχεδόν όλο είναι Προσοτσάνη. Όλο Προσοτσάνη. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια παρέμβαση στην κοινότητα γραμμένη στον 150.000 ευρώ. Έχουμε πάλι τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κάποιες κοινότητες που, προσέξτε, μπορεί να λέγεται κοινότητα η οποία ανήκει στο Δήμο Προσοτσάνης, αλλά ο οδικός άξονας που ενώνει την κοινότητα Προσοτσάνης, την έδρα δηλαδή του Δήμου, με την κοινότητα αυτή, είναι στη δικιά μας διοικητική ευχέρεια. Άρα μπαίνουμε και βελτιώνουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Μια τελεία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και να δούμε και τι γίνεται με το χιονοδρομικό. Θα μου πείτε, πρέπει να τα συζητάμε αυτά, αν και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο μέτωπο του κορονοϊού. Όμως η ζωή συνεχίζεται και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Βεβαίως. Τι γίνεται με το χιονοδρομικό? Για πρώτη φορά στο χιονοδρομικό κέντρο έχουμε πλέον δημοπρατήσει και έχουμε ήδη από προχθές τον ανάδοχο εργολάβο να μπορεί να ανέβει επάνω για να κάνει συντήρηση όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά. Έχουμε λοιπόν ανάδοχο εργολάβο για 2 χειμερινές περιόδους, 2021-2022. Αυτό το κάναμε έτσι ώστε να απεμπλακούμε από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί με το που τελειώνει μία περίοδος ξεκινάει η άλλη, και να μπορούμε να ασχοληθούμε με το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, έχει να κάνει πρώτον μέσα στις αρχές του χρόνου, στις αρχές του χρόνου του 2021, ξεκινάμε, δημοπρατούμε τις 800.000 ευρώ για την επαναλειτουργία του παππού, του lift αυτού, του παλιού lift με το όνομα Παππούς, όπως το γνωρίζουν οι φίλοι του Φαλακρού, και του εις διθέσεις καρέκλας. Επίσης, έχουμε βάλει από τους ΚΑΠ επενδύσεις ένα ποσό της τάξης των 100 και πλέον χιλιάδων για να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως είναι αυτές που υποστηρίζουν σε φύλαξη όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά μας, τα μηχανήματα που έχουμε εκεί πέρα πάνω. Και όχι μόνο. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις συγκομιδής νερού, έτσι, προς τις δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιούνται μετά για υγειονομικούς λόγους και όχι μόνο, να συντηρήσουμε λίγο τις πίστες. Ειδικά οι πίστες εκεί που είναι η junior, πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν όλα αυτά τα βράχια, έτσι, οι πέτρες οι οποίες είναι ανεξέλεκτα και με ένα μικρού πάχους χιόνι υπάρχει κίνδυνος
για ατυχήματα. Και προβλέπεται να έχουμε βαρύ χειμώνα. Αυτά δεν είχαν γίνει, έτσι ακριβώς. Πρέπει να πούμε. Έτσι λέμε. Μην βλέπουμε δηλαδή τώρα τις συνθήκες. Να δώσουμε και ένα άλλο στίγμα, ότι συμμετείχα προημερών σε μια τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία μας κάλεσε 24 σε αριθμό χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα. Εξ αυτών τα 16 έχουν, κύριε Φυλακτέ, το σήμα που εμείς πήραμε τον Φεβρουάριο του 2020, την άδεια την τουριστική, όπως λέγεται, για να μπορούμε πλέον να λειτουργούμε επίσημα και με ασφάλεια. Γιατί ένας, ξέρετε, που γνωρίζει γύρω από αυτά τι συμβαίνει, μπαίνει και αναζητά. Υπάρχει η αντίστοιχη αδειοδότηση του χιονοδρομικού. Για να πάρεις μια αδειοδότηση, πρέπει να έχεις τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Έλεγχος ε1, έλεγχος με τα σειρματόσκηνα, για να μην δίνω τεχνικά χαρακτηριστικά και μπερδεύω τον κόσμο. Ναι, είναι όπως δεν είναι μπορεί. Στα γήπεδα, όπως είναι οι άλλες. Δεν μπορεί. Να, πρέπει να είσαι απόλυτα σωστός. Δεν μπορεί να ανέβεις εσύ, εγώ, οι οικογένειές μας ή οποιοδήποτε σε έναν ανεβατήρα ο οποίος δεν έχει γίνει αντίστοιχα η συντήρησή του. Γιατί αν συμβεί κάτι, εκεί δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, κύριε Φυλακτέ, όλα αυτά τα έχουμε διασφαλίσει. Όπως έχουμε διασφαλίσει και την ενοικίαση των δύο καφέ επάνω από τώρα, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν, και μάλιστα και αυτό και αυτή η ενοικίαση έχει να κάνει με διετή σύμβαση, έτσι ώστε ο επιχειρηματίας αυτών των καφέ να μπορεί να ενισχύσει το σημείο αυτό, το επιχειρηματικό, για 2 έτη. Ξέρετε, είναι λυπηρό να πηγαίνει και ένας να δραστηριοποιείται επιχειρηματίας και τον άλλο χρόνο για 3 μήνες. Δεν δίνει τη δέουσα σημασία ούτε στο χώρο, ούτε σε αυτό που τον επισκέπτεται. Και ευχόμαστε φυσικά να λειτουργήσουν όλα και να λειτουργήσει και η αγορά, γιατί δεν ξέρει κανένας πώς θα λειτουργούμε το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί είναι και αυτό τώρα στη μέση. Αυτή η ιστορία με τα γεφύρια, γιατί είναι αγαπημένο θέμα. Αυτά τα ιστορικά, τα πανέμορφα γεφύρια, τα ξεχασμένα, που είναι ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου, σημεία αναφοράς, τα πέτρινα γεφύρια, όπως τα λέμε. Τα τοξωτά πέτρινα γεφύρια, όπως λέγονται, κύριε Φυλακτέ. Τα οποία έχουν μεγάλη ιστορία, εκατοντάδων χρόνων. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Αντιπεριφέρεια? Ναι, αυτό ήταν και μία ερώτηση και μάλιστα μία επιβράβευση των συναδέρφων χθες. Το σχέδιο δράσης τα έχουμε εντάξει. Έχουμε εντάξει λοιπόν την ανάδειξη αυτών των πέτρινων τοξωτών γεφυριών με 50.000 ευρώ, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την προσβασιμότητα προς αυτά τα γεφύρια από όλο τον κόσμο, μία σήμαση, μία χαρτογράφηση. Εννοείται ότι θα συντηρηθούν. Είμαστε μαζί σε αυτό το κομμάτι με την Αρχαιολογική Υπηρεσία Δράμας, με τη Διεύθυνση Δασών Δράμας, με τον φορέα της Οροσειράς Ροδόπης, έτσι, ο οποίος ήταν και το ένασμα για αυτήν την ανάδειξη. Μέσω της καλής επαφής και συνεργασίας που έχουμε με το φορέα, έχει αποτυπωθεί όλος αυτός ο πλούτος, η πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε, και πρέπει να τον αναδείξουμε. Εκατοντάδων ετών είναι. Είναι εκατοντάδων ετών, είναι αιώνων, και μάλιστα είναι σε αριθμό, βεβαίως, είναι σε αριθμό τουλάχιστον 22 έχουμε αυτή τη στιγμή ως καταμέτρηση σε αριθμό. Αυτά λοιπόν τα 22 έχουμε επιλέξει, τα 4 που βρίσκονται σχετικά κοντά στο Δήμο Παρανεστίου, και θα τα αναδείξουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για να γίνουν επισκέψιμα. Και θα δείτε από εκεί και πέρα πώς θα ξεδιπλώσουμε και αυτό το κομμάτι, και εσείς αλλά και η κοινωνία μας. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Θα ήθελα να προσθέσω, και κλείνοντας, πάλι όσο αφορά τα μέτρα προστασίας, τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, λόγω των ημερών που βιώνουμε, έτσι ώστε να φύγει αυτός ο κακός εφιάλτης από πάνω μας και μέσα σε 3 εβδομάδες από σήμερα να ανοίξει η αγορά μας όπως την είχαμε βιώσει το προηγούμενο διάστημα. Έκκληση λοιπόν προς όλους να είμαστε προσεκτικοί, να φοράμε τη μάσκα μας, η οποία μας προστατεύει από όλα, και μην ακούμε τις κακές φωνές που λέει ότι η μάσκα δεν είναι προστατευτικό μέσο. Είναι το απόλυτο, και αυτή τη γνώση την έχω από το επιστημονικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είχαμε τη χαρά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γραφείο του να συνομιλήσουμε σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τον κορονοϊό, αλλά και για τη ζώσα πραγματικότητα, για τα έργα που προγραμματίζονται, για το σχέδιο δράσης, για τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Εκπομπή Παρεμβάσεις. Μείνετε μαζί μας.